τελευταίο θέμα αφήσαμε τον αποκριάτικο χορό του ανεξάρτητου ελληνικού σχολείου του Finchley, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 του μήνα. Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε και στο φετινό αποκριάτικο χορό που εδώ και πολλά χρόνια διοργανώνει το ελληνικό σχολείο του Finchley. Ο διευθυντής του σχολείου, κ. Μιχάλης Έλληνας, καλωσόρισε το κοινό στην εκδήλωση και έκανε την έναρξη της βραδιάς. Και όπως πάντα, οι καρναβαλιστές, μικροί και μεγάλοι, έλαβαν μέρος στον καθιερωμένο διαγωνισμό για την καλύτερη ιδέα και ενδυμασία. Περισσότερα θα δούμε και θα απολαύσουμε στο βίντεο που ακολουθεί. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκδήλωση του σχολείου μας, τον αποκριάτικο χορό. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα διαγωνιστούν και θα περάσουν από μπροστά σας διάφοροι μεταμφιεσμένοι, είτε ατομικά, άντρες, γυναίκες, χωριστά, είτε σε groups, σε ομάδες. Λοιπόν, και θα τους χειροκροτήσουμε. Είναι ένα έθιμο το οποίο τηρούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, εδώ στο σχολείο μας και το τηρούμε και φέτος. Λοιπόν, έχουμε εδώ τους κριτές μας, είναι 6 κριτές αδέκαστοι. Είναι η κρίση τους πολύ ανεπτυγμένη, έτσι νομίζω. Λοιπόν, αν δεν είναι θα τους κρίνετε εσείς. Λοιπόν, και θα αρχίσουμε πρώτα, Χρήσο. Δεν παρακαλώ να αποφεύγετε να επηρεάζετε τους κριτές μας. Δεν δωροδοκούνται, είναι αδέκαστοι, σημαίνει δεν παίρνουν χρήμα. Αυτό σημαίνει αδέκαστος. Λοιπόν, να αρχίσουμε πρώτα με τις ομάδες, groups first. Thank you.
Μάστερ, ο επόμενος. Μετά το τέλος της παρέλασης, οι αδέκαστοι κριτές έβγαλαν την απόφαση. Ας πάμε τώρα να μάθουμε ποιοι κέρδισαν τα βραβεία. Η ατομικό γυναικό, τρίτη θέση, third place, είναι μαζί η Lady Gaga και Pilot. Πάνω παρακαλώ. Lady Gaga και Pilot. Ατομικό Βράκαμαν. Everyone.
Τρίτη θέση στον Αντώνη. Spider-Man. Ήρθαν τρίτη δύο. Η Indian Mexican, που είναι ο Παλίκος, αν δεν απάντομαι, ο Παλίκος και η γυναίκα του που πήγαν λάθος σε αυτό, και η Δεδέκτης. Ήρθαν τρίτη θέση. Νικητές και μαζί με τους αδέκαστους κριτές χόρεψαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους. Ας δούμε το βίντεο. Estilo Tolín, que te has acostumbrado a todo el
Στο τέλος της εορταστικής εκδήλωσης, τα παιδιά του A-Level του σχολείου, που κέρδισαν και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία τους, μίλησαν στην κάμερα του Hellenic TV για την ιδέα και τη μεταμφίεσή τους. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Εδώ να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 0208 292 7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης info@hellenictv.net. Πριν όμως σας αποχαιρετήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στις επόμενες εκδηλώσεις της παροικίας μας. Αύριο Σάββατο, ο Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Ελεούσα διοργανώνει την ετήσια χωρεσπερίδα του στις 7 το βράδυ. Την Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου, ο Σύνδεσμος Καταδρομέων Αγγλίας θα τελέσει το ετήσιο μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου στον Ιερό Ναό των 12 Αποστόλων στις 11 το πρωί. Την ίδια μέρα το βράδυ, στις 7 η ώρα, ο Σύνδεσμος Λευκαριτών Μεγάλης Βρετανίας διοργανώνει τη χωρεσπερίδα του. Και στο σημείο αυτό, να σας ενημερώσουμε ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου η ΣΥΤΑ μπήκε δυναμικά στη μεγαλύτερη αγορά της Ελλάδας, στην Αττική, με μήνυμα «Γεια σου Αθήνα». Μετά την επιτυχή δραστηριοποίησή της στην επαρχία, στην Κρήτη και σε μεγάλες πόλεις όπως στη Θεσσαλονίκη, η ΣΥΤΑ μέσω της θυγατρικής της στην Ελλάδα δραστηριοποιείται τώρα με μεγάλες αξιώσεις και στην Αθήνα. Την είσοδο της θυγατρικής της στην Αθήνα χαιρέτησε με πολύ περηφάνεια ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Στάθης Κητής, σημειώνοντας ότι η ΣΥΤΑ κατάφερε σήμερα να βρίσκεται ήδη μπροστά στις προτιμήσεις πελατών της και να παρουσιάζει αξιοζήλευτους ρυθμούς ανάπτυξης, παρά το ότι ξεκίνησε τελευταία ως παροχίας υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου στην ελλαδική αγορά. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταινίες «Το γέλιο βγήκε από τον Παράδεισο» και «Γης μαδιά». Αύριο Σάββατο στις 7.30 μην ξεχάσετε να παρακολουθήσετε την εκπομπή «Αύριο είναι Κυριακή» με τον πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα, πρωτοπρεσβύτερο του Ναού των 12 Αποστόλων. Αμέσως μετά στις 8 παρακολουθήσετε την εκπομπή «Ο Μάριος Καμιναρίδης παρουσιάζει». Την Κυριακή στις 7.30 παρακολουθήσετε την εκπομπή «Ποιητική Ανθολογία» με τον Ήρυνα Αρχοστεφάνου, ενώ στις 8 παρακολουθήσετε την εκπομπή «Πρόσωπα» με τον Βασίλη Παναγή. Και κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, έχουμε φτάσει στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής «Ομογένεια εδώ Λονδίνο». Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Από όλους εμάς εδώ στο Hellenic TV, σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού λοιπόν ξανά την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα. Γεια σας!